Θέλω να ξεκινήσουμε βλέποντας, γιατί λέμε και χθες και προχθές κάθε μέρα, το παιχνίδι που παίζουν και τα μέσα ενημέρωσης. Και σωστά το επισημαίνει και ο Άρης Πίνος και ο Στέφανος Χίος και το βλέπουμε και το βιώνουμε. Να δούμε λοιπόν πραγματικά έναν νέο άνθρωπο, το ξέσπασμά του. Γιατί κάει και το σπίτι του, κάει και η περιουσία του, περιγράφει τι έχει γίνει, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι πώς τον αντιμετωπίζουν στον Αντένα. Είχαμε το Sky, να δούμε και Αντένα. Και πώς ενώ την ώρα που ξεσπάει και κατηγορεί και αποδίδει τις ευθύνες, πώς πάνε να τον φημώσουν, να τον κόψουν, να τον σταματήσουν. Για να το δούμε και θα μπούμε στη συζήτησή μας αμέσως μετά. Έγισαν. Εγώ την επόμενη μέρα ό,τι έζησαν και γνωστοί μου στην Βαρυμπόπη. Θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και θα τους πούνε αυτά είναι και άμα θέλετε. Δεν θα γιατί πρέπει να προτρέχουμε, σίγουρα δεν θα πρέπει να προτρέχουμε. Όλη η Ελλάδα, δούμε μισό λεπτό, είναι όλη η Ελλάδα επόμενη... καίγεται και ο κ. Μητσοτάκης είναι άφαντος. Να δούμε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Μην πολιτικοποιείτε το θέμα. Δεν είναι θέμα πολιτικό η πυρκαγιά. Σίγουρα δεν είναι θέμα πολιτικό οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα. Δεν είναι θέμα πολιτικό. Είναι θέμα αντιμετώπιση, η πρόληψη, η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η αποζημίωση. Το πώς ξέσπασαν οι πυρκαγιές θα το δούμε στη συνέχεια. Η πολιτεία οφείλει να προλαμβάνει, να επεμβαίνει εγκαίρως και να αποζημιώνει όλους τους πληγέντες και να δούμε και τα μέτρα που θα λάβει τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η πολιτεία ποια είναι, αυτή που στην Αγία Παρασκευή 3 ώρες δεν είχαν νερό. Η πολιτεία ποια είναι, αυτή που έδιωχνε τους πυροσβέστες και οι άνθρωποι και σβήναν τα σπίτια τους με τις κουβάδες. Αυτή είναι η πολιτεία. Μου παίρνει η πολιτεία ένα πυροσβέστη, ένα παιδί 22-23 χρονών. Το πετάνε με στη φλόγα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και του λένε σβήνε. Αυτή είναι η πολιτεία. Εμένα αυτό το σπίτι που το χτίζα εγώ με τον αδερφό μου και τον πατέρα μου με τα χέρια, ποιος θα το ξαναχτίσει? Ο πατέρας μου είναι 70 χρονών. Ή εγώ που πάω να κάνω μια οικογένεια? Αβραάμ Σάββας είναι το όνομα του παλικαριού, του νέου Έλληνα, του νεαρού Έλληνα, που δεν μάσησε. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτά που ήθελε και έπρεπε να πει, τα είπε, δεν μάσησε. Στέφανε Χίο. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καταρχήν, δεν θα πρέπει να συγχαρούμε τον νεαρό άνθρωπο, διότι είναι αυτονόητο. Ότι οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι στα κάγκελα. Από αυτούς περιμένουμε. Οι νέες γενιές, αυτοί οι άνθρωποι, οι αντιπροσωπευτικοί άνθρωποι, πολίτες, ψηφοφόροι πολίτες των 25 και 30 ετών, από εμάς περιμένουμε να πούνε την αλήθεια και να μεταφέρουμε την άποψή τους στα μικρόφωνά μας. Άρα λοιπόν είναι αυτονόητο να τα λένε και εμείς να τα δείχνουμε. Δεν μπορεί να τα δείξει όμως ο Αντένα. Γιατί Αντένα σημαίνει αποτυχημένος επιχειρηματίας Θεόδωρος Κυριακού. Μην μου πείτε γιατί είναι αποτυχημένος, αποτυχημένος. Ήταν το κανάλι νούμερο 1 του Μήνου Αγκυριακού του πατέρα του και το έκανε τελευταίο. Γι' αυτό είναι και αποτυχημένο. Δεύτερο, στο κανάλι του κύριου Κυριακού υπάρχει ένας τύπος περίεργος που λέγεται Πρόκτερ. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Πρόκτερ? Ο κύριος Πρόκτερ είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα χρήματα από το Ισραήλ και τα επενδύει στο κανάλι του κύριου Κυριακού. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτά είναι εξακριβωμένα. Δεν είναι κακό. Επενδύουν οι Ισραηλινοί στο καράβι του κυρίου Κυριακού. Στο καράβι του κύριου Κυριακού. Αλλά όχι του Μήνωα, του μεγάλου, του γίγαντα που τον έζησα και δούλεψα μαζί του, όπως και του γίγαντα του άλλου, του Μαστορά. Τηλεόραση ο Κυριακού δεν ξέρει. Δεύτερο, πώς θα τα πει το παιδί αυτό και δεν θα τον διακόψουν, όταν ο κύριος Κυριακού είναι κολλητός του κύριου Μητσοτάκη, τον φιλοξενεί στον καταπατημένο αγιαλό του Αγίου Εμιλιανού στο Πόρτο Χέλι, που έπρεπε να είναι φυλακή όλοι τους εκεί πέρα, που έχουν καταπατήσει όλο τον Αιγαλό. Ο πατέρας, ο αείμνηστος, κρυβόταν για να μην τον κλείσουν φυλακή όταν είχε βγει ένταλμα συλλήψεως. Ο κύριος Κυριακού Θοδωρής μεταφέρει τον κύριο Μητσοτάκη με το ελικόπτερό του και τον πάει και τον στέλνει στη βίλα, την καταπατημένη βίλα. Βίλα που καταπατάει τον Αιγαλό, κάνει διακοπές ο κύριος Πρωθυπουργός. Κυρίου Κυριακού. Δηλαδή του δίνει το ελικόπτερο και τον πάει στη βίλα που έχει καταπατήσει τον Αιγαλό και ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγο και την οικογένεια κάνουν διακοπές σε βίλα αυτέρετη. Πώς θα ακουστούν αυτά από τον Αντένα του κ. Κυριακού?